Πάμε τώρα στο χώρο της υγείας, κυρίες και κύριοι, και ειδικά στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, να δούμε διάφορα ζητήματα. Φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο του ΓΟΕΣ τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βάκρασα. Κύριε βουλευτά, να έρθω λίγο να δούμε. Είχατε μία επίσκεψη στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Συναντηθήκατε με τον διοικητή, τον κύριο Παπούλκα, τον ιατρικό διευθυντή του νοσοκομείου, τον κύριο Δημά, και τη διευθύντρια προσωπικού για διάφορα ζητήματα. Είδαμε όμως τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύματα που βγήκαν στην επικαιρότητα μετά τις ανακοινώσεις Χαρδαλιά ότι η Φλόρινα, η περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, έχει τους λιγότερους εμβολιασμούς. Και βλέπω ότι με ένα δελτίο τύπου που βγάλατε αφήνετε έτσι και διάφορες αιχμές, παρουσιάζοντας άλλα στοιχεία. Για πείτε μας λίγο. Δεν παρουσιάζω άλλα στοιχεία. Δηλαδή είναι σε χαμηλούς εμβολιασμούς η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας? Ποια είναι η εικόνα που έχουμε? Εξετάσαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία, μπήκα μέσα στο εμβόλιο κτλ. Με τα επίσημα στοιχεία. Οι εμβολιασμοί οι οποίοι έχουν γίνει στη Φλόρινα είναι οι εξής. Σας το λέω συγχωρητικά, δεν είναι και να πούμε 19 και κάτι. 20.000 είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει την πρώτη δόση και άλλες περίπου 12.000, 11 και κάτι είναι αυτοί οι οποίοι κάνανε και την πρώτη και τη δεύτερη. Σύνολο 31 και κάτι, είμαστε δηλαδή πάνω από το μέσο όρο. Άντε, όποια στοιχεία και να πάρει, τουλάχιστον κάτω από το μέσο όρο δεν είμαστε. Μάλιστα. Δεν δικαιολογείται δηλαδή να πούμε ότι είμαστε το βραδιπορού τμήμα στου εμβολιασμού. Είμαστε κανονικά, όπως όλοι οι νομοί, εμβολιάζεται κανονικά ο νομός και σημαίνει ότι και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να συνεχίσουν την προσπάθεια κάποια στιγμή να κλείσουν το ραντεβού να εμβολιαστούν και αυτοί. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένατε να υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία των πολιτών της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας να εμβολιαστούν? Γιατί ήταν ένας νομός που κάποια στιγμή είχε έξαρση κρουσμάτων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποια στιγμή έξαρση. Ήταν η δεύτερη μικρή έξαρση. Η πρώτη ήταν το Νοέμβριο του 20. Και τώρα είχαμε μια πολύ μικρή έξαρση, η οποία όμως έχει σταματήσει. Ήταν πολύ μικρό το κύμα, το οποίο έχει σταματήσει. Τώρα ξαναγυρίσαμε τα φυσιολογικά 0, 2, 3 από εκεί. Και από άποψη κρουσμάτων και από άποψη εμβολίων είμαστε πλήρως στην κανονικότητα και λίγο πιο πάνω σε σχέση με τη μέση κανονικότητα που υπάρχει στη χώρα. Επικοινωνήσατε όταν έκανε αυτή την αναφορά ο Νίκος Χαρδαλιάς μαζί του, βλέγοντας ότι 5 περιφερειακές ενότητες ανάμεσα και η Φλόρινα δεν εμβολιάζονται? Με τον κύριο Χαρδαλιά δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσεις. Μάλιστα. Με κάποιους άλλους παράγοντες θα βλέπουμε τα στοιχεία και νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Άρα τώρα, όπως σας είπε και ο διοικητής, και όλοι οι αρμόδιοι προχωράνε οι εμβολιασμοί και στη Φλόρινα. Βεβαίως. Μάλιστα. Υπάρχει μόνο μια διστακτικότητα ως προς το AstraZeneca. Είναι φυσιολογική όπως όλη την Ελλάδα και προχωράμε κανονικά. Μάλιστα. Τώρα, επειδή συναντηθήκατε με τη διοίκηση, είδατε και άλλα θέματα. Ποια είναι αυτά τα καυτά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και τη λειτουργία του ΚΕΦΙΑ, που να το πούμε αυτό, κύριε βουλευτά? Ναι, να σας πω. Αυτή τη στιγμή κάποιο έκτακτο θέμα μεγάλο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι τα συνήθη θέματα τα οποία αφορούν εδώ και σειρά ετών τα περιφερειακά νοσοκομεία. Π.χ. διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις προκυρήσονται θέσεις γιατρών και κάποιοι γιατροί δεν έρχονται. Μάλιστα. Αυτά είναι στα πλαίσια του ονοφυσιολογικών προβλημάτων και είπε ότι είναι διαχρονικά ανεξαρτήτων κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις δίνουν τα κονδύλια, δίνουν τις θέσεις, αλλά δυστυχώς οι γιατροί δεν προτιμούν τα περιφερειακά, τα μακρινά νοσοκομεία. Μάλιστα. Τώρα εκεί θα έχουμε κάποια παρέμβαση? Θα μιλήσετε με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, ναι, ώστε να δούμε τι μπορούν να γίνουν, δηλαδή να δοθούν κίνητρα? Γιατί υπάρχουν, κύριε βουλευτά, βλέπουμε ότι η περιφέρεια πληρώνει τους επικουρικούς γιατρούς. Κάθε μήνα πληρώνονται οι επικουρικοί γιατροί. Ναι. Με εξτρά χρήματα. Έτσι είναι όπως θα λέτε. Εγώ θα επικοινωνήσω εννοείται τώρα αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει ως προβλήματα με το Υπουργείο Υγείας. Θα μιλήσω με τον Διευθυντή του κυρίου Υπουργού, γιατί δεν υπάρχει κάτι μεγάλο και ανυπέρβλητο. Αυτά λύνονται και σε κατώτερο επίπεδο, δεν χρειάζεται να απασχολούμε τον Υπουργό. Εάν τυχόν κάποιο δεν λυθεί, τότε θα πάμε, θα αποταθούμε και στον ίδιο τον Υπουργό. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να ρωτήσω και ένα τελευταίο ζήτημα. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε ο νέος εκλογικός νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ρωτάω γιατί διατελέσατε αυτοδιοικητικός, αντινομάρχης και αντιπεριφερειάρχης.
Λύνει προβλήματα ο νέος νόμος ή θα φέρει περισσότερα στην αυτοδιοίκηση, κύριε βουλευτά? Γιατί βλέπουμε ότι ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα διαφώνησαν και δεν το ψήφισαν τον νέο νόμο. Ο νέος νόμος όχι απλώς λύνει σούπερ προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Είναι λειτουργικότατος, όχι απλώς λειτουργικότατος, δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση με 38-39% να είναι αυτοδύναμη όπως η δική μας τώρα και να μην μπορεί να λειτουργήσει μια περιφερειακή αρχή, δημοτική αρχή με το 43%. Βάλαμε λοιπόν το 43%, δεν θα ταλαιπωρούμε τους πολίτες με δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει ενισχυμένη αναλογική, ούτως ώστε, ξέρετε, στον προηγούμενο νόμο, κύριε Βακρατσά, υπήρχε ένα μεγάλο πολιτικό έλλειμμα. Ναι. Έβγαινε ένα κόμμα με μια παράταξη, μάλλον αυτοδιοικητική, στους Δήμους και στις περιφέρειες, με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όταν υπάρχει η απλή αναλογική και ενώνονται τρεις παρατάξεις, πολλές φορές και διαμέτρου αντίθετες, τι απολογισμό θα κάνουν στο τέλος των εκλογών? Όταν αυτοί αναγκάστηκαν να συνεπάρξουν, κάνοντας εκπτώσεις στο ιδεολογικό του πρόγραμμα. Πώς θα κάνω τον απολογισμό όταν εγώ προεκλογικά βγαίνω και λέω ότι δεν δέχομαι ανεμογεννήτριες, βγαίνω άλλος που είναι πιο πράσινος και λέει δέχομαι ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στο τέλος θα έχουμε. Ένας από τους δύο θα φανεί ανακόλουθος. Άρα λοιπόν βγαίνει μια παράταξη, παίρνει την αυτοδυναμία, μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και στο τέλος κάνει την αποτίμηση και λέει κύριε εγώ έκανα από τα 10 τα 7. Αξιολογήστε με, ψηφίστε με, καταψηφίστε με. Αλλά έχουμε μείωση. Έχουμε μια μείωση όμως συμβούλων. 6 σύμβουλοι περιφερειακοί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Άρα αυτό σημαίνει ακόμα και στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας θα έχουμε λιγότερους συμβούλους. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και δυστοκία ή και μια διστακτικότητα πλέον κάποιου πολίτη να είναι υποψήφιος. Όταν ξέρει ότι δεν θα εκλεγεί. Να σας πω κάτι. Ξέρετε τώρα, εμείς ως βουλευτές πάμε στο περιφερειακό συμβούλιο να συζητήσουμε κάτι. Υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός. Αισθανόμαστε κι εμείς πολύ δύσκολα να μπαίνουν π.χ. οι 10 βουλευτές της περιφέρειας περίπου λέω τον αριθμό και να τρώμε όλο τον χρόνο εμείς ο περιφερειάρχης και περιφερειάρχες και να περιμένουν 40 περιφερειακοί σύμβουλοι και να μην προλαβαίνουν να μιλήσουν. Για να εξαντλήσουμε ένα θέμα θέλουμε 2 ώρες. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι δυσλειτουργικό το όργανο. Όταν ήσασταν περιφερειακό σύμβουλο και αντιπεριφερειάρχης, 51 ήσασταν. Το ξέρω. Το 10, το 11 επιδακή. Τόσοι δεν ήταν, κύριε Τουνιάδη? Ναι, 51 και μετά κατέβηκε σε 41. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να σας πω το μόνο έλλειμμα το οποίο νομίζω ότι υπάρχει στο νέο εκλογικό νόμο και το έχουμε επισημάνει είναι το θέμα των προέδρων των κοινοτήτων όπου πλέον δίνονται όλες οι εξουσίες στον Δήμαρχο. Να δοθούν όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες και οι αλλά. Έπρεπε οι πρόεδροι κοινοτήτων να βγαίνουν αυτοί που είχαν την πλειοψηφία. Δηλαδή, ό,τι ισχύει για κάτω από 300 να ίσχυε και για πάνω από 300. Πάντως, είδαμε ότι παρά τις αντιδράσεις και των αντιπεριφερειαρχών στην ΕΜΠΕ, δεν πέρασε τελικά η αλλαγή να επιστρέψει ο επικεφαλής του νομού. Άρα, βλέπουμε ότι ο περιφερειάρχης θα ορίζει τον κάθε χωρικό αντιπεριφερειάρχη. Ναι, έτσι, γιατί υπήρχε μια δυστοκία, το ξέρετε ότι υπήρχε μια δυστοκία σε αυτό το θέμα. Γιατί όταν υπήρχε άνθρωποι μας υπάρχει μια διαφωνία η οποία μπορεί να είναι και δομική. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει, τι να κάνει ο περιφερειάρχης όταν ο άλλος εκλέγεται και εκείνος χωρίς ψήφο και είναι για 4 χρόνια. Εσείς η άποψή σας ποια είναι στο θέμα αυτό? Συμφωνείτε δηλαδή να ορίζετε ο αντιπεριφερειάρχης από τον περιφερειάρχη, κύριε βουλευτά? Μα αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό έγινε για να μπορέσει να απορροφηθεί ο κραδασμός των μοναρχών. Τότε υπήρχαν οι νομάρχες και επειδή αντιδρούσαν για να τον απορροφήσουν βάλαν τον τοπικό αντιπεριφερειάρχη χωρίς σταυρό. Αυτό τώρα έχει ξεπεραστεί. Όπως θυμάστε με τους καποδιστριακούς δήμους και αυτό τώρα έχει ξεπεραστεί. Και πρέπει κάποια στιγμή να πάμε προς τα μπροστά. Δεν γίνεται να μένουμε πίσω. Υπάρχει ένα διάστημα το οποίο μεσολαβεί που είναι μεταβατικό. Κάποια στιγμή πάμε πιο μπροστά. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Έγινε, γεια σας.